λίγο. Μετά τα δικαστήρια σας βλέπουμε στο σημείο του δυστυχήματος. Μάλιστα, ναι. Τα συναισθήματα. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρίσκομαι εδώ. Κάθε μέρα πίστευα ότι κάτι θα γίνει καλύτερο, αλλά δυστυχώς κάθε μέρα είναι χειρότερο από την προηγούμενη. Θα ήθελα μονάχα να ζητήσω πάλι να μας βοηθήσετε με το Change.org να υπογράψετε όσοι θέλετε να αλλάξει αυτή η κατάσταση, όσοι εξαγριωθήκατε, θυμώσατε με αυτό που συνέβη, όσοι φανταστήκατε τον εαυτό σας ή δικούς σας ανθρώπους σε αυτό το τρένο. Είναι τόσο κρίμα σε αυτό το σημείο να κάνουμε συνέχεια μνημόσυνα. Είναι τραγικό. Σας παρακαλώ, μπείτε στο Change.org και υπογράψτε για την άρση της υπουργικής και βουλευτικής ασυλίας. Δεν είναι παράλογο. Θέλουμε απλά να τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε. Συνεχίζεται να κρυφτεί. Τι μεταφέρατε. Αυτό που σας είπα, τον πόνο μας και την ανάγκη μας για δικαίωση, γιατί πλέον αυτό μας κρατάει στη ζωή. Αν εγώ αισθανθώ ότι δεν θα δικαιωθεί η κόρη μου, δεν έχω λόγο να ζω. Και μου είναι αδιανόητο να έχω επιπλέον το πένθος και αυτό το φόρτο. Το φόρτο του ότι μπορεί να πάνε όλα, να χάθηκαν τόσοι άνθρωποι άδικα. Για να πούμε κάτι ακόμα που είναι σημαντικό. Είμαι ο Δημήτρης Γιούβας, είμαι ο δικηγόρος κυρίας Καριστιανού, καθηγητής ποινικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Να πούμε και κάτι για τη μεγάλη εβδομάδα που ξεκινάει. Είναι η εβδομάδα των παθών. Κάθε χριστιανός κουβαλάει ένα σταυρό. Αυτοί οι άνθρωποι, κυρία Καριστιανού, οι συγγενείς της, ο Αντώνης, ο πρώην σύζυγός, ο πατέρας της Μάρθης. Ως γονέας μπορώ να μιλήσω, ως μητέρα μπορεί να μιλήσει. Ως δικηγόροι, αυτή τη στιγμή δεν έχετε θέση εδώ. Συμφωνούμε απόλυτα. Αν συμφωνείτε, σταματήστε να μιλάτε. Θέλω να πω απλώς ότι οι άνθρωποι αυτοί θα κουβαλήσουν ένα σταυρό για μία ζωή. Προσδοκούν ανάσταση της ψυχής των παιδιών τους. Εμείς στεκόμαστε δίπλα τους στην ποινική διαδικασία για να έχουμε να ζήσουμε την ανάσταση της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Είναι το ελάχιστο καθήκον μας. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη φόρτισή τους και το μεγάλο κουράγιο που χρειάζεται αυτή την ώρα όταν τελείται εδώ πέρα το μνημόσυνο των παιδιών τους. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι δίπλα τους.